Αγάπη αρχοντική. Η κορυφή και ο στέφανος όλων των αγώνων του γέροντα ήταν η αγάπη. Έλεγε «Αισθάνομαι για όλους τους ανθρώπους την ίδια αγάπη που είχα για τους συγγενείς μου. Τώρα αισθάνομαι όλο τον κόσμο σαν αδελφούς». Ο γέροντας ήταν πλήρης αγάπης για τον άνθρωπο, για την κτήση και φλεγόταν από θείο έρωτα. Από μικρό παιδί έκανε λαιμοσύνες και βοηθούσε πολλούς. Οι φτωχοί άνθρωποι στην Κόνιτσα, όταν είχαν ανάγκες, κατέφευγαν σε αυτόν και ζητούσαν βοήθεια. Ένεκεν συμπαθίας και στεναγμού των πενήτων, έδινε και τα ρούχα που φορούσε. Με τη μεγάλη του αγάπη αγκάλιασε τα χωριά της Κόνιτσας και έβρισκε τρόπο να βοηθά τους εν ανάγκες και εν ασθενεία ζώντας. Έδινε μεγάλη αξία στην ελεημοσύνη. Την είχε ως κριτήριο για το αν κάποιος είναι άξιος του θείου ελέους και της σωτηρίας. Μπορεί να είναι αδιάφορος ο άλλος. Αν όμως πονάει για έναν άρρωστο, αν κάνει ελεημοσύνη, μην τον φοβάσει αυτόν. Παρακινούσε τους ανθρώπους να ελεούν, γιατί πίστευε ότι όταν παίρνεις κάτι, δέχεσαι ανθρώπινη χαρά. Αλλά όταν το δώσεις, παίρνεις και θεϊκή χαρά. Το πνευματικό πάρσιμο γίνεται με το δώσιμο. Όταν έβλεπε κάποιον με ειδική ανάγκη, του έδινε την καρδιά του και απαραίτητος και κάποια ευλογία. Σε περιπτώσεις που δεν είχε κάτι άλλο, έδινε το κουποσχήνι του ή το πλεκτό του. Εντύπωση προκαλεί άνεξη κακία του. Ανθρώπους που τον κατηγορούσαν και ήταν εχθρικοί απέναντί του, του συγχωρούσε και ευχόταν για αυτούς. Αν μάθαινε ότι έπεσαν σε πειρασμό ή ανάγκη, έτρεχε να βοηθήσει με καρδιά συμπάσχουσα, σαν να ήταν αδελφή του. Αν δεν συγχωρούμε τους άλλους, βρισκόμαστε έξω του παραδείσου, τόνιζε χαρακτηριστικά. Η αγάπη του γέροντα ξεχύλιζε και αγκάλιαζε και τα άγρια ζώα. Αυτά την αισθάνονταν. Πλησίαζαν κοντά του και έτρωγαν από τα χέρια του. Έλεγε «Θα πω στον Χριστό, Χριστέ μου, ελέησόν με το κτίνος». Αν με ρωτήσει «Εσύ ελέησες τα κτίνη», τι θα του απαντήσω. Όταν ο γέροντας έκανε την θεραπεία του στην Κόνιτσα, η Χρυσάνθη, ένα κοριτσάκι που βοηθούσε την κυρία πατέρα, αρρώστησε από καρκίνο στα έντερα. Ο γέροντας συμπονούσε, την σταύρωνε και προσευχόταν. Παρακαλούσε «Χριστέ μου, δώσε σε μένα τον καρκίνο, εγώ να τον έχω». Και ο καλός Θεός δεν παρέβλεψε το αίτημά του. Στο τέλος, κατά την επιθυμία του, έλαβε την πολυόδυνη νόσο του καρκίνου, με την οποία τελειώθηκε, αν και σε όλη του τη ζωή, συνέπασχε με τους ασθενείς και ιδιαίτερα με τους καρκινοπαθείς. Έλεγε «Όταν ακούω τον πόνο του άλλου, σε σπασμένα γυαλιά να κάθομαι και σε αγκάθια να πατάω, δεν το καταλαβαίνω. Όταν ο άλλος πάσχει πραγματικά, μπορώ ακόμη και να πεθάνω για να τον βοηθήσω». Νέος, του διηγεί το τα βάσανά του και έκλαιγε. Μαζί του έκλαιγε και ο γέροντας. «Σταμάτα, παιδί μου», του είπε, «γιατί θα μας δει κανείς να κλαίμε και θα μας περάσει για τρελούς». Συμμετέχοντας στον πόνο των ανθρώπων, ξεχνούσε τον εαυτό του, την προκοπή του, τις δικές του ασθένειες και έκανε καρδιακή προσευχή. «Χριστέ μου», έλεγε, «άσε με εμένα, μη με υπολογίσεις. Κοίταξε τους ανθρώπους που βασανίζονται». Οι δακρύρωες και έμπονες προσευχές του συνοδεύονταν από νηστείες και άμετρο κόπο. Όταν έμαθε ότι κάποιος νέος διατρέχει σωματικό και ψυχικό κίνδυνο, για μέρες δεν έβαλε τίποτα στο στόμα του, ούτε και έπαυσε προσευχόμενος, ώσπου έμαθε ότι διέφυγε τον κίνδυνο. Σε όλη του τη ζωή νίστευε, κοπίαζε και προσευχόταν για το λαό του Θεού, κινούμενος από τη μεγάλη του αγάπη. Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη. Οι αγώνες και οι προσευχές του ευωδίαζαν από το άρωμα της αγάπης. Για να φτάσει ο γέροντας σε μέτρα τελειότητος, στην αληθινή αγάπη, δεν υπολόγισε τον εαυτό του. Μίσησε την φιλαυτία και στη θέση της έβαλε την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Μαρτυρία η Γιορίτης. Το ιδιαίτερο που είχε ο γέρο Παΐσιος ήταν ότι δεν υπολόγιζε τον εαυτό του. Του είπα κάποτε «Πάτερ, οικονόμησε λίγο τον εαυτό σου». Και μου απάντησε «Όταν έρχονται οι άνθρωποι με προβλήματα, τι να κάνω, τον εαυτό μου θα κοιτάξω». Ακόμη και τελευταία, με την μεγάλη εξάντληση από τη συχνή αιμορραγία, όταν διέβλεπε ότι υπάρχει ανάγκη, ξεχνούσε την κατάστασή του και είτε κρεμασμένος στον φράχτη της καλύβης του, είτε πεσμένος πάνω στη σανίδα που είχε για κάθισμα, στήριζε τους αδελφούς. Για να φτάσει ο γέροντας στην αγάπη, αγωνίστηκε να τηρεί τις εντολές του Θεού. Αν αγαπούμε τον Θεό, φροντίζουμε να τηρούμε τις εντολές. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με». Με αυτόν τον τρόπο, εξάγνησε την καρδιά του και έγινε κατοικητήριο του Θεού της αγάπης.
την μεγάλη και ανιδιοτελή αγάπη του τη διαισθάνονταν οι άνθρωποι. Ένα παιδί με προβλήματα και ψυχικά τραύματα ήρθε να δει τον γέροντα. Τον συνάντησε έξω από το καλύβι του στο μονοπάτι. Τον αγκάλιασε και έκλαιγε με λυγμούς. Ο γέροντας το παρηγόρησε και το βοήθησε να τελειώσει τις σπουδές του. Όταν πήγε στρατιώτης, έγραφε στον γέροντα γράμματα, αποκαλώντας τον «Μπαμπακούλη μου γλυκέ». Για τις μεταξύ μας σχέσεις έλεγε: «Πάντα πρέπει να ξεκινάμε όχι όπως μας βολεύει εμάς, αλλά όπως αναπαύει τον άλλο. Και τότε όλοι θα αναπαύονται και θα υπάρχει αγάπη». Μετά από όλα αυτά, δεν θα ήταν άδικο, εν έδωσε τα πάντα για το Θεό και τον άνθρωπο, να μην του δίνει και ο Θεός άφθονη τη χάρη του. Σαν αγαπητό παιδί του Θεού που ήταν, ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και απαντούσε με θαύματα. Σε επιστολή του, στις 6 Τετάρτου του 1969 γράφει: «Όταν ο άνθρωπος κατορθώσει να ελευθερωθεί από όλους και από όλα, τότε μπορεί να νιώσει τη μεγάλη αγάπη του Θεού, η οποία τον σκλαβώνει και τον κάνει δούλο του Θεού». Αυτή την αγάπη του γέροντα την αισθάνθηκε και τα θηρία του Δρυμού και η ετερόγλωση Βεδουίνη, και αυτή συγκινεί και τους σημερινούς ταλαιπωρημένους νέους. Στο πρόσωπό του βρίσκουν τον στοργικό πατέρα και την αγάπη που στερήθηκαν. Πολλοί από αυτούς, αν και δεν τον είχαν γνωρίσει, πηγαίνουν και βρέχουν με δάκρυα το χώμα του τάφου του, επειδή νιώθουν να τους περιπτύσσεται με την αρχοντική του αγάπη από εκεί που βρίσκεται.